Γεια σας, η αγωνιστική του Γκαζέτα είναι και πάλι εδώ. Είμαι ο Αντώνης Σαούλης, μαζί μας σήμερα ο Θοδωρής Βασίλης. Γεια σου, Αντώνη. Σήμερα λοιπόν θα αναλύσουμε την έκτη αγωνιστική των play-off και την πέμπτη αγωνιστική των play-out. Πριν περάσουμε όμως τρεις καθιερωμένες κατηγορίες μας, μπαίνετε στο site Super League, ψηφίζετε Nivea Men Best Goal και Nivea Men Player of the Month. Πρώτη κατηγορία, η ενδεκάδα της αγωνιστικής, σε κλασικό σχήμα 4-4-2. Ξεκινάμε με τον οδοφύλακα, Σωκράτης Διούδης. Νομίζω ότι δεν διαφωνεί. Θα μπορούσε να βάλει τον Γκότνικ. Έχει κάνει καλή εμφάνιση στη Λάρισα. Αλλά. Εντάξει, έχει πιάσει το πέναλτι. Έχει αποκρούσει το πέναλτι του Βαλμπουενά. Κρατάει το 0, οπότε χρειάστηκε. Και... έγινε και viral. Έτσι, ακριβώς από αυτό που είπε στον Γκομίνη. Και είναι γενικότερα από τους διακριθέντες του Παναθηναϊκού τη φετινή σεζόν. Τετράδα στην άμυνα. Γκάλο δεξιά. Χατζηθοδωρίδης Παναθηναϊκού αριστερά. Και κεντρικό αμυντικό δίδυμο Κωνσταντόπουλος και Μιχαηλίδης. Από τις σπάνιες φορές που τρεις από τους τέσσερις αμυντικούς έχουν σκοράρει στην αγωνιστική. Ναι, είναι μια αγωνιστική που οι τρεις από τους τέσσερις της άμυνας έχουν κάνει τρομερά πράγματα. Νεαροί, χωρίς άγχος, χωρίς τίποτα. Ο Χατζηθεοδωρίδης έχει το κίνητρο ότι πρέπει να αποδείξει ότι αξίζει να πει στον Παναθηναϊκό και κάνει τρομερή εμφάνιση, έχοντας και τον Βαλμπουενά από τα δεξιά. Το αμυντικό δίδυμο του Πανατολικού με το δικό του γκολ ουσιαστικά κρατάει ζωντανό. Ακριβώς. Κρατάει ζωντανή την ομάδα του στη μάχη της παραμονής. 17 χρονών, να πούμε. Έτσι ακριβώς. Και ντεμπούτο κιόλας. Και δεν αποκλείει τον γκολ αυτό να κρατήσει τον Πανετολικό στην κατηγορία. Ο Μιχαηλίδης, στόπερ και τρομερή εκτέλεση φάουλ. Παρεμπιπτόντως, μπορείτε να μπείτε στο site Super League και να το ψηφίσετε όσο Nivea Men Best Goal. Και όσον αφορά τον Γκάλο, είδαμε μια διαχρονική αξία, σταθερή αξία και με την ΑΕΚ και με τον Πανετολικό και με τον Ατρόμητο. Και εκτελεί τρομερά το φάουλ. Ακόμα ένα γκολ με απευθείας εκτέλεση φάουλ. Πάμε τετράδα στα χαφ. Δεξιά ο Μάνταλος, αριστερά ο Μουνιέ του Πανετολικού και στον άξονα ο Ανουάρ και ο Νέιρα από τον Όφη. Ξεκινήσουμε από το Μουνιέ. Μουνιέ είναι παίκτης τεράστιας κλάσης. Παίζει στον Πανετολικό και με τα δικά του γκολ στα play-out κρατάει την ομάδα του Αγρινίου στην κατηγορία. Είχε σκοράρει και με τη Λάρισα που είχε πετύχει το τρομερό γκολ και τώρα με την κεφαλιά αυτή ισοφαρίζει τον Πανετολικό και τον κρατάει στο μάτς με τον Ατρόμητο. Ο Μάνταλος συνεχίζει τις τρομερές του εμφανίσεις. Φέτος νομίζω ότι είναι με διαφορά η καλύτερη του σεζόν στην ΑΕΚ. 10 assist με αυτή που έβαλε τον Ολιβέιρα. Έτσι ακριβώς. Όσον αφορά τώρα τα κεντρικά χαφ, ο Νέιρα κάνει τρομερό μάτς για μια ομάδα που είναι ουσιαστικά διάφορη στα play-off. Ήταν ο MVP του αγώνα με τον ΠΑΟΚ το 2-2. Όσον αφορά τον Ανουάρ, με διαφορά ο καλύτερος παίκτης του Παναθηναϊκού. Τρομερό μάτς, περιόρισε και Μπουχαλάκη και Καμαρά. Είδαμε ότι ο Ολυμπιακός ήταν πολύ νοχελικός. Και έδειξε για πρώτη φορά που έπαιξε βασικό στην κλάση του και γιατί αποκτήθηκε και έπαιζε στην Λα Λίγκα τόσο καιρό. Έτσι, ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής. Και επιθετικό δίδυμο, νομίζω ένας είναι πολύ εύκολο, είναι ο Ολιβέιρα Τσάικ. Και ο δεύτερος, ο Φιγκεϊρέδο του Όφη, ο οποίος και αυτός με το δικό του γκολ έφτασε στα 10 στο ελληνικό πρωτάθλημα. Νομίζω ναι, οι δύο επιθετικοί που διακρίθηκαν αυτή την αγωνιστική. Ο Ολιβέιρα έχει κάνει τρομερή εμφάνιση. Βάζει τρομερό γκολ. 12 γκολ έφτασε πλέον ο Πορτογάλος. Έτσι ακριβώς. Και όσον αφορά το Φιγκεϊρέδο, είδαμε όλη την προσπάθεια του Όφη με τελικό αποδέκτη τον ίδιο και τον γκολ που πετυχαίνει το 2-1. Νομίζω ότι δικαίως μπαίνουν και οι δύο στην καλύτερη ενδεκάδα της αγωνιστικής. Δεύτερη κατηγορία, στιγμή της αγωνιστικής. Σου δείχνω τρεις φωτογραφίες, διαλέγεις την καλύτερη. Νομίζω θα έχουμε πολύ δύσκολη απόφαση για το συγκεκριμένο. Πήγαμε με τους τρεις πιτσιρικάδες της αγωνιστικής, Generation X, που διακρίνονται στα play-off. Πρώτη στιγμή, ο Αλεξανδρόπουλος του Παναθηναϊκού, 18 χρονών, ντεμπούντο σε ντέρμπι και φυλάει το σήμα του Παναθηναϊκού λίγο πριν αρχίσει το μάτς. Για κάθε νεαρό ποδοσφαιριστή του να παίζει, να κάνει ντεμπούντο με την αγαπημένη του ομάδα κόντρα στον αιώνιο αντίπαλο είναι όνειρο. Νομίζω ότι και μόνο το γεγονός αυτό ήταν για τον Αλεξανδρόπουλο απίστευτο συνέστημα για τον ίδιο. Γι' αυτό και φίλησε και το σήμα. Δεύτερος πιτσιρικάς, Απόστολος Κωνσταντόπουλος, ντεμπούτο 17ης στο μάτς του Πανετολικού με τον Ατρόμητο. Σκόραρε κιόλας, έκανε το τελικό 2-2, ένας πολύτιμος βαθμός με τον Πανετολικό. Καλύτερο ντεμπούτο δεν μπορείς να φανταστείς. Να μπαίνεις, να ξεκινάς στην πρώτη κατηγορία. Και σε τόσο κρίσιμο μάτς και να σκοράρεις κιόλας και να δίνεις βαθμό που μπορεί να κρατήσει την ομάδα στην κατηγορία. Και τρίτος, ο Μιχαηλίδης του ΠΑΟΚ, ο οποίος έκανε ντεμπούτο στο προηγούμενο ντέρμπι με την ΑΕΚ. Έκανε και πέναλτι, ήταν ο Μοιραίος,
οριακό πέναλτι, αλλά ήταν μοιραίος. Και επιστρέφει στο μάτς με τον Όφ και βάζει ένα εκπληκτικό φαουλ, τρομερή εκτέλεση. 20 χρονών ο Μιχαηλίδης, αλλά φαίνεται και το παιδί ότι έχει αρκετό ταλέντο για να συνεχίσει την πορεία του. Αυτό είναι το ωραίο στο ποδόσφαιρο. Δηλαδή, την προηγούμενη αγωνιστική, κάποιος μπορεί να σε κατηγορήσει ότι ήσουν να κάνεις λάθος και να καταδικάσεις την ομάδα σου, και την επόμενη αγωνιστική να δίνεις βαθμό, νίκη ή να σημαδεύεις έναν αγώνα. Ο Μιχαηλίδης με το φάουλ που έκανε, τρομερή εκτέλεση φάουλ, που επέμενε κιόλας ο Ίγκασο να το εκτελέσει, έδειξε ότι είναι το next best thing για τον ΠΑΟΚ. Και πού καταλήγεις εσύ, γιατί εγώ ακόμα δεν έχω καταλήξει. Θα πω τον Αλεξανδρόπουλο. Και εγώ νομίζω στον Αλεξανδρόπουλο θα καταλήξω. Αν και η ιστορία του Μιχαηλίδη που την προηγούμενη αγωνιστική κάνει το λάθος και την επόμενη το ρεφάρμα με τον γκολ ήταν πολύ κοντά. Αλλά καταλήγουμε στη στιγμή της αγωνιστικής, το φιλί του Αλεξανδρόπουλου στο σήμα του Παναθηναϊκού λίγο πριν αρχίσει το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Τρίτη κατηγορία και τελευταία, ο MVP της αγωνιστικής. Ήμουν ανάμεσα σε δύο, αλλά τελικά θα δώσω τον MVP στον Ολιβέιρα της ΑΕΚ. Δύο γκολ. Ήδη ήταν το πιο κρίσιμο match όσον αφορά το βαθμολογικό ενδιαφέρον. Έδωσε τρεις βαθμούς στην ΑΕΚ, πήγε στο συν 2 από τον ΠΑΟΚ για τη δεύτερη θέση. Ο άλλος που ήμουν ανάμεσα ήταν ο Κωνσταντόπουλος του Πανατολικού. Αν ήταν γκολ νίκης, νομίζω θα έβαζα το Μητσιρικά MVP της αγωνιστικής. Ωστόσο, είναι γκολ ισοπαλίας, οπότε πάω στον Ολιβέιρα. Συμφωνώ. Είναι τα τέρματα που πετυχαίνει είναι γκολ νίκης. Η ΑΕΚ έκανε το αποφασιστικό βήμα για την έξοδο του Champions League. Δικαίως μπαίνει σε αυτή την κατηγορία. Οπότε MVP της αγωνιστικής Ολιβέιρα με τα δύο του γκολ που έφτασε στα 12 στο ελληνικό πρωτάθλημα της ΑΕΚ. Αυτή ήταν η αγωνιστική του Γκαζέτα. Μέχρι την επόμενη φορά μπαίνετε στο site Super League, ψηφίζετε Nivea Men Best Goal και Nivea Men Player of the Month.